ακουστεί βέβαια για τον κύριο Βλωτάκη κάποια πράγματα. Δεν θα είναι. Δοκιμαστικό ήταν ο άνθρωπο και ήταν εξαιρετικό. Δεν τον ξαναείδα μετά το δοκιμαστικό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Τον είπα στη φωτογράφηση. Θεωρώ ότι κάθε χρόνο δικαιώνομαι. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά, επειδή φέτο εντάξει, απλά κρατάω τα ενία. Είμαι πιο μπροστάρη ότι φέτο κάνω κάτι καλό ενώ πέρσι. Δεν υποτιμώ τίποτα. Σε όλα αυτά τα χρόνια είχα τον ρόλο που έπρεπε και μου άρμοζε. Τα παιδιά που ήσασταν πέρσι μαζί μιλήσατε, σου ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Με την Αλέκα μιλάω συνέχεια που είναι. Που είναι μακριά. Μα ήθελα πάρα πολύ να ήταν η Αλέκα. Ειλικρινά, δηλαδή την αγαπάω ιδιαίτερο. Αγχώνουν οι αντιπάλοι σου, ο Δημήτρης Σουγκαρέζος με Ρεσίνα Τσάκη. Κοίταξε, ο Δημήτρης είναι και πολύ καλός μου φίλος. Και τον αγαπώ λίγο, είχατε. Και τον αγαπώ. Όχι, εντάξει, δεν είναι, παιδιά, εντάξει. Δεν είναι, είναι ένα θέμα που έχει λήξει. Εμένα μου αρέσει ο ανταγωνισμός και δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Το βλέπω ότι βάζουμε τον πύχη λίγο πιο ψηλά. Είναι μια δύσκολη ζώνη, η αλήθεια είναι. Και τα παιδιά είναι δύο πολύ δυνατά χαρτιά και οι δύο. Σε εννοείται πως θέλω να πάω καλύτερα εγώ με την ομάδα μου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Με τον Δημήτρη μιλάμε πολύ συχνά και το καλοκαίρι μιλούσαμε και για προσωπικά μας θέματα μιλάμε και έχουμε βγει και έχουμε κάνει πολύ παρέα. Τον αγαπάω. Με τη Μέρη ποτέ δεν είχα προσωπικές σχέσεις. Για κάποιο λόγο τώρα έχουμε χαθεί, αλλά επειδή ο καθένας τρέχει την εκπομπή του και έτσι πρέπει, για να μην μπούμε στον πειρασμό να ρωτήσουμε ένας τον άλλον, έλα εσύ τι κάνεις, έλα εσύ τι κάνεις και τσακωθούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Με τη Μαρία, τη δικιά μας μίλησες φέτος, στείλατε μηνύματα. Όχι, δεν μιλάω με τη Μαρία. Μίλησα με τη Φέιτ, έστειλα μήνυμα και τη ευχήθηκα καλή αρχή. Μιλάω με τη Σάσα, μιλάω με τον Άρη. Παρ' όλα αυτά, σας είδαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Εύχομαι ότι καλύτερα είναι πάρα πολύ ωραία στην παρέα σας και η Μαρία. Ένα χώρο που με τη Μαρία έχετε ξεκόψει. Δεν θα το συνεχίσω αυτό τώρα. Αυτό έχει τελειώσει πάρα πολύ καιρό. Έχει τελειώσει. Πρέπει να σας παραδεχτώ για το καλοκαίρι που απάντησες κατευθείαν με μια φωτογραφία για τον σύντροφό σου. Δεν χωρίζεστε καλά. Πάρε με τηλέφωνο και οποιοδήποτε και θα σου πω. Ισχύει δεν ισχύει. Εγώ απαντάω. Δεν σε πήραν ποτέ. Όχι, δεν με πήραν. Μαρία, εμείς δεν αχωριέσαι, ούτε εμένα μου ευχήθηκε. Οπότε είμαστε οι δύο που δεν ευχήθηκε. Με είδες να στεναχωριέμαι. Α, εντάξει τότε. Ούτε στο Θέμη ευχήθηκε. Στο Θέμη, άσε τη Μαρία, στο Θέμη. Παιδιά, έτσι κι αλλιώς τις ευχές, όταν δεν τις αισθάνεσαι, δεν τις δίνεις. Πρέπει να τις αισθάνεσαι για να τις δώσεις. Ναι, μας ευχήθηκε το κορίτσι. Παιδιά, είπε καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα. Δεν έχουμε αλώσει ακόμα εμείς. Έτσι τώρα όντως δεν μιλάτε. Γιώργο, σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Έλα τώρα. Τι πάμε παρακάτω, αυτό είναι θέμα. Είναι αστείο πια. Ναι, δεν μιλάμε, τέλος. Ναι, αλλά άμα τη δεις έξω θα της πεις. Τελείωνε Γιώργο. Ναι, θα της πεις. Χθες ο Γιώργος ξεφτύλισε τον Άρη. Τον σειράσουνε σήμερα. Στο θέατρο, με το Μουτσινά πέρσι που ξέρετε κι εσύ. Ναι, δεν είπαν ένα γεια, εντάξει. Μα είπε τόσο ωραία πράγματα, αλλά σχολιάστε τα. Έλα, ακούμε. Εσύ πουλάς. Σε παρακαλώ τώρα. Εσύ το μεγάλο άνθρωπο. Έλα, παιδιά, το δέστε τους έχουν παρακαλώ δύο χρόνια. Λέει η Μαρία. Ότι από τη στιγμή, ρε παιδί μου, κάτι έχει γίνει. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει κιόλας, ειλικρινά σου μιλώ. Απλώς τόσα χρόνια παρακολουθώ γιατί το παίζαμε και πέρσι ως θέμα ότι δεν μιλάτε. Εντάξει, οκ. Κάτι έχει γίνει προφανώς. Και δεν με αφορά κιόλας. Όμως είναι ειλικρινές αυτό που λες. Ότι από τη στιγμή που δεν αισθάνεσαι με κανέναν σου μιλώντα, δεν θα ήταν πάρα πολύ φτιαχτό και πάρα πολύ αυτό να πάρει και να πει χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία. Αφού δεν μιλάτε. Κάποιο έχει πάει και γίνει και έχει πάρει και ξεγυρίσει με κάποιον. Τι, δεν είναι ψέμα να μιλήσει. Όπως για μένα.